Φόρο τιμή σε όσου χάθηκαν, αλλά πίστεψαν ότι χωρί ελευθερία ζωή δεν υπάρχει. Και σαν πρώτα, αντιωμένη... Είμαστε όλοι μια λυσίδα της ιστορίας, είμαστε όλοι μια λυσίδα όπου εδώ και 201 χρόνια από τη σημερινή επέτειο συνεχίζουμε να μας εμπνέει και αυτό το σπήλαιο της Μιλάτου όπου μέσα από την κατάνυξη του χώρου όπου και εσείς βλέπετε και την αγριάδα του τοπίου μας κάνει να είμαστε περήφανοι για τους αγώνες όπου έχουν δώσει οι προγόνοι μας. 201 χρόνια μετά την ηρωική έξοδο από το σπήλαιο της Μιλάτου, όπως κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά, αυτός ο τόπος μαρτυρίου και ταυτόχρονα μοναδικής ομορφιάς έγινε και πάλι σημείο συνάντησης και τιμής. Χωρίς παράδοση, χωρίς ρίζες δεν προχωράς, γιατί από εκεί κρατιέσαι για να προχωρήσεις να κάνεις το βηματισμό για το μέλλον. Η παράδοση δεν είναι κάτι το κλειστό και φολκλωρικό θα έλεγα ή κάτι το ε, χωρί ζωή. Είναι αυτό που μας δίνει ζωή για το μέλλον. Το 1823 θέλοντας να κρυφτούν από το στρατό του Χασάν Πασά άνδρες, γυναίκες και παιδιά, από την Νεάπολη, τη Λατσίδα, τη Βουλισμένη και τη μίλατο, κατέφυγαν στο σπήλαιο. Για 20 μέρες συνολικά έμειναν μέσα. Με την προδοσία του τόπου που βρίσκονταν να σηματοδοτεί το τέλο του, το οποίο ήταν μαρτυρικό. Η φωτιά στην είσοδο του Σπηλαίου που έβαλαν οι Τούρκοι του ανάγκασε να βγουν. Με τι χατζάρε των Τούρκων να σπέρνουν το θάνατο στην έξοδό του. Όσοι γλίτωσαν, πολίθηκαν σαν σκλάβοι. Μία ακόμη περιοχή τη Κρήτη που μάτωσε και από τις τάχτες της ξαναγεννήθηκε. Να είναι και αυτό το ιστορικό μέρος ένας φάρος για την Κρήτη, για τον Ελληνισμό, για την ελευθερία, ένας φάρος για όσους αγωνίζονται για την ελευθερία σε όλο τον κόσμο. Το κλίμα στην εκδήλωση τιμής και μνήμης ήταν συγκινητικό και πάντως ευθυγραμμισμένο όπως επισημάνθηκε με την ανάγκη τήρησης παραδόσεων και εθήμων, όπως και βαθιάς μνήμης για όσα αυτός ο λαός έχει περάσει για να είναι ελεύθερος. Η κοινωνία του επάνω μεραμπέλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δράμα του Σπηλαίου τη Μιλάτου. Υπάρχει συγκίνηση, υπάρχει υπερηφάνεια. Ε, και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα θύματα ε, στο Σπηλαίο εδώ τη Μιλάτου 201 χρόνια πριν. Στο πλαίσιο του εορτασμού φέτο, ο Πολιτιστικό Σύλλογο Μιλάτου, που στόχο έχει να μετατρέψει τον εορτασμό σε μια μέρα δράσεων που θα γίνει θεσμό, πραγματοποίησε στα ασθενά του χωριού τον πρώτο ποδηλατικό αγώνα θυσία Πηλαίου μιλάτου, όπω και μια έκθεση φωτογραφία που φιλοξενείται στον ανακαινισμένο χώρο στην είσοδο του σπηλαίου. Ο στόχο είναι να θεσμοθετηθούν διάφορε εκδηλώσει σε αυτόν τον τόπο και επίση μεγάλο στόχο μα είναι περιοχές, περιοχέ, χωριά του επάνω μεραμπέλου που είναι άριχτα συνδεδεμένα με αυτή την εκδήλωση να συμβάλλουν και να προβληθούν και να είμαστε μαζί σε αυτή την εκδήλωση συνδιοργανωτέ και να τιμήσουμε παζί τους προγόνους που χαθήκανε σε αυτό το σπίτι.